Οριστικά ελεύθερος είναι από χτες ο Νίκος Σιραγάκης μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Γρεβενών, το οποίο έκρινε ότι ο καταδικαστής για ασέλεια σε βάρος ανηλίκων στο Ρέθυμνο δεν είχε παραβιάσει τελικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά την αποφυλάκησή του. Η είδηση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στην κοινωνία του Ρεθύμνου, η οποία δέχτηκε άλλο ένα ισχυρό σοκ. Πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όμως και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα πρέπει να αποσκοπούν μία-μία ξεχωριστά στην απόδοση της τυπικής και της ουσιαστικής δικαιοσύνης. Όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη απόφαση, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν έχει γίνει. Τη Δευτέρα θα κατατεθεί αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, όπως τόνισε ο πρόεδρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, προκειμένου να επανεξεταστεί η απόφαση. Την ίδια ώρα, η δικηγόρος του Νίκου Σιραγάκη δηλώνει ότι μετά την αποφυλάκησή του δεν διέπραξε κάποιο αδίκημα ώστε να επιστρέψει στη φυλακή. Θα καταθέσουμε τη Δευτέρα αναφορά στον Άριο Πάγο, επισημένοντας την αναγκαιότητα ορθής επανάκρισης της απόφασης, δυνάμει της οποίας, του βουλεύματος δηλαδή, δυνάμει του οποίου αποφυλακίστηκε ο συγκεκριμένος κατάδικος. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε κατανοητό ότι ναι, μεν είναι ένοχος και ορθά καταδικάστηκε για τις πράξεις τις οποίες έκανε, αλλά ότι μετά την αποφυλάκησή του δεν έχει διαπράξει κάτι το μεμπτό, έτσι ώστε να ανακληθεί η φόρο απόλυση και να οδηγηθεί ξανά στη φυλακή. Έκδηλη είναι η ανησυχία στο Ρέθυμνο, όπου δρούσε ο παιδεραστής, αφού μετά την αποφυλάκησή του η κοινωνία δέχτηκε χτες άλλο ένα χτύπημα με την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Γρεβενών να μην επιστρέψει ο άντρας στη φυλακή. Ο άνθρωπος αυτός είναι αμετανόητος, που σημαίνει πρακτικά ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αξιολογήσει τη συμπεριφορά του με ένα τελείως διαφορετικό, διεστραμμένο τρόπο από αυτόν που η κοινωνία, η πολιτεία και οι νόμοι αξιολογούν. Δηλαδή, αν δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, σημαίνει ότι επιβεβαιώνει εντός του ότι αυτά που έπραξε δεν είναι για τίποτα σπουδαίο. Το ότι δολοφόνησε δεκάδες παιδικές ψυχές, γι' αυτό δεν είναι τίποτα. Ο Νίκος Σιραγάκης, που ήταν γυμναστής στο Ρέθυμνο, είχε καταδικαστεί με την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος ανήλικων παιδιών σε ποινή κάθειρξης 25 ετών, από τα οποία όμως συμπλήρωσε μόλις τα 8,5 χρόνια και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε.